Έναν πετυχημένο βομβαρδισμό πραγματοποίησαν οι ρωσικέ δυνάμεις καταστρεφώντας τις αποθήκες του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα στην πόλη Βοσνεσενσκ στην περιφέρεια του Νικολάεφ, όπου είχαν αποθηκευτεί νέες παρτίδες πυράβλων Cruise Storm Shadow και Scalp που παραδόθηκαν πρόσφατα από τη Δύση στο Κίεβο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με έξι ρωσικά ντρόμου καμικάζι ιρανικής κατασκευής τύπου Sachεντ. Οι πύραυλοι είχαν παραλυφθεί πριν μερικέ μέρε από Βρετανία και Γαλλία για να χρησιμοποιηθούν κατά ρωσικών στόχων στην Κρυμαία. Οι τοπικέ αρχέ αναφέρουν πω έγινε κρίσιμη καταστροφή υποδομών. Αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται αναφορέ από επίσημε πηγέ για ανάγκη εκένωση αμάχων. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι εκρήξει σημειώθηκαν στι αποθήκε του 10ου πλουστασίου του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο βρίσκεται στα βόρεια της πόλης. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, σημειώθηκαν δύο μεγάλες λάμψεις, συνοδευόμενες από μία στήλη φωτιάς και ισχυρό οστικό κύμα. Αυτό προκάλεσε πολλαπλέ επακόλουθε εκρήξει. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκεί βρίσκεται και ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγή φωτοβολταϊκών. Ο χώρο αποθήκευση του 10ου Οπλοστασίου χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την μεταφορά όπλων που προμήθευσαν οι χώρε του ΝΑΤΟ τι Ουκρανικέ Ενόπλε Δυνάμει. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα των σιδηροδρομικών μεταφόρων και παρατηρήθηκε πυκνή κίνηση στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή. Είναι επίση σημαντικό να σημειωθεί ότι δίπλα στου χώρου αποθήκευση των οπλικών συστημάτων υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο, η δραστηριότητα του οποίου είχε αυξηθεί σημαντικά τι τελευταίε μέρε. Με βάση αυτέ τις πληροφορίες, οι Ρώσοι πίστευαν πως οι πύραυλοι Storm Shadow και Scalp αποθηκεύτηκαν εκεί και έτσι η περιοχή έγινε ο κύριος στόχος της επίθεσης. Για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του περασμένου έτου, ο Ουκρανικό στρατό αντιμετωπίζει προβλήματα όταν προσπαθεί να αποκρούσει τι ρωσικέ επιθέσει, που σημαίνει πω αντιμετωπίζει προβλήματα επιμελητίας.